Ικανοποιητικά προχωράει η βαθμολόγηση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων στο νομό Καρδίτσας, αφού η αποχή των βαθμολογητών δεν ήταν τόσο μεγάλη ώστε να διαταράξει σημαντικά τη διαδικασία. Συνολικά, το 57ο βαθμολογικό κέντρο που στεγάζεται στο 3ο γυμνάσιο της πόλης έχει δεχθεί 13.819 γραπτά και ήδη έχουν διορθωθεί τα περισσότερα. Η διοίκηση της ΕΛΜΕ πάντως κάνει λόγο για εμπεχμό σε βάρος των βαθμολογητών, υποστηρίζοντας πως δεν είναι δυνατόν να γίνονται τόσο μεγάλες περικοπές. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Καρδίτσας εκφράζει την αγανάκτησή του για τον εμπεγμό της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας απέναντι στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ενεπλάκησαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στη διαδικασία των πανελληνίων εξετάσεων. Γι' αυτόν τον λόγο ζήτησε από τους συναδέλφους που είναι στα βαθμολογικά κέντρα αυτή τη στιγμή και εργάζονται να απέχουν από τα καθήκοντά τους με σκοπό να πιεστεί το Υπουργείο Παιδείας ώστε από τη μια πλευρά να υπογράψει επιτέλους την κοινή υπουργική απόφαση η οποία θα υπογραφόταν για να εκδοθούν τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής και να πληρωθούν οι συνάδελφοι για τη δουλειά που προσέφεραν. Από την άλλη, για να σταματήσει αυτός ο εμπεγμός ότι δηλαδή εκδίδεται μια υπουργική απόφαση με έναν συγκεκριμένο ποσό αμοιβής για τους συναδέλφους και μετά από δύο εβδομάδες εκδίδεται μια άλλη υπουργική απόφαση η οποία μειώνει αυτές τις αμοιβές από 5 έως 63%.